Καλησπέρα σε όλους. Πολύ μεγάλη νίκη στη Θεσσαλονίκη. Δύσκολα μεν, αλλά με τεράστια βαθμολογικά και ψυχολογικά ωφέλη δε. Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια μέτρια εμφάνιση, κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι, όπου φάνηκε ξανά να μην έχει λύσεις και η ομάδα φάνηκε να είναι λίγο μπερδεμένη ως προς τον προσανατολισμό της πάνω στο δημιουργικό κομμάτι. Ωστόσο τα θετικά είναι πολλά μετά από τέτοια νίκη. Το κύριο είναι το βαθμολογικό, αφού ο Ολυμπιακός μειώνει στο μείον 4 από την κορυφή. Πολύ σημαντικό είναι και το ψυχολογικό κομμάτι, όπου ο Ολυμπιακός κερδίζει αυτοπεποίθηση και ψυχολογικό πλεονέκτημα, ώστε να επανέλθει και να κάνει την αντεπίθεση που θα τον επαναφέρει στην κορυφή και εν συνεχεία να του δώσει και μία μεγάλη πρόκριση ενδεχομένως στην Ευρώπη. Και ένα ακόμα όφελος ήταν η αμυντική λειτουργία της ομάδας, η οποία είναι σαφώς βελτιωμένη, αφού όπως είχαμε παρατηρήσει και σε προηγούμενα βίντεο, ο προπονητής στα τελευταία μάτς έχει κρατήσει το αμυντικό του δίδυμο σταθερό, χωρίς να κάνει καμία αλλαγή, οπότε έχουμε αρχίσει ήδη και βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της κίνησης, αφού έχει αποκτηθεί χημεία μεταξύ των δύο κεντρικών αμυντικών, Βόκοβιτς και Σισε, με αποτέλεσμα να βλέπουμε έναν πολύ πιο συμπαγή Ολυμπιακό που του δίνει τη δυνατότητα να μην χάνει βαθμούς, αφού το να μην δέχεσαι τέρμα, ακόμα και να έχεις προβλήματα στη δημιουργία, με την ποιότητα του Ολυμπιακός κατάφερε να εκμεταλλευτεί, κατάφερε να φέρει το μάτς εκεί που ήθελε και να εκμεταλλευτεί την κατάλληλη ευκαιρία που παρουσιάστηκε μετά από την εκπληκτική παλιά του Νάτχο, που ουσιαστικά δημιούργησε τα κενά και έφερε το 0-1. Ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, κατά την άποψή μου, ήταν αδιαφυσβήτητα ο Σισε, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ήταν απόλυτα σταθερός, συγκεντρωμένος και βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα να διατηρήσει την αιστεία της ανέπαφη. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο, αφού η ομάδα επιθετικά έχει θέμα και ενδεχομένως ένα γκολ στο παθητικό της θα έκανε τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και πολύ πιθανό να χάναμε ξανά βαθμούς. Οπότε η εμφάνιση του Σισε είναι αυτή που δίνει τα μέγιστα για να κερδίσει η ομάδα τους 3 βαθμούς. Στο κέντρο επίσης, ανασταλτικά η ομάδα τα πήγε πολύ καλά. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και ο πολύ ποιοτικός Γιγέρμε, που κατά τη γνώμη μου είναι ο πιο ποιοτικός παίχτης που διαθέτει η ομάδα στο ρόστερ της φέτος, στο κέντρο. Οπότε ο Ολυμπιακός αποκόμισε πολλαπλά ωφέλη από αυτή τη νίκη. Πάμε τώρα στο μάτς με την Dudelange. Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν ο Μάριλ Αμπντελαουί, ο Βούκοβιτς αλλά και ο Γκιγέρμε. Προφανώς ο προπονητής θεώρησε ότι οι παίχτες του χρειάζονται φρεσκάρισμα ενώψη Παναθηναϊκού, κάτι που μάλλον δεν μπορεί να ισχύει για τον Γκιγέρμε, αφού δεν έχει συνεχόμενα μάτς στα πόδια του. Το μάτς που πήρε βασικός με τον Άρη ήταν το πρώτο μετά από μη χρησιμοποίησή τους δύο μάτς, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ας μην πούμε στο κομμάτι επιλογών του προπονητή ξανά. Το σημαντικό είναι να δούμε πώς θα μπει η ομάδα στο μάτς με την Dudelange, αν θα υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι που η ομάδα φαίνεται στάσιμη και προβληματίζει αυτή την περίοδο. Σε ένα γεμάτο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός λογικά δεν θα έχει πρόβλημα να επικρατήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επί της Dudelange, πράγμα που θα του δώσει επιπλέον ένεση στην ψυχολογία του εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ένα πολύ σημαντικό μάτς που θα σηματοδοτήσει την ολική επαναφορά του Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οπότε θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και έχει όλες τις προϋποθέσεις για να επανέλθει δυναμικά. Αφήστε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια, κάντε like και subscribe και τα λέμε πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.